Είμαι η Ρίκα Διαλυνά και παίρνω ένα αντικείμενο που είμαι σίγουρη ότι κάθε γυναίκα θα το ήθελε στην κάμαρά της. Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, η ιδιοκτήτρια και πολίτρια αυτού του υπέροχου παραβάν είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα της Ελλάδας μας. Υποδέχομαι μαζί με εσάς τη μία και μοναδική Ρίκα Διαλυνά. Τι να πω τώρα εγώ, τι να πω. Καλωσορίσατε κυρία Διαλυνά στην εκπομπή μας. Μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε εδώ στο Castle Trust. Τιμή σε μένα που καταρχήν έχουμε και σας βλέπω γιατί σας θαυμάζω μια ζωή ολόκληρη. Σας ευχαριστώ πάρα ναι, πολύ. Και παρακολουθώ πάντα και την εκπομπή σας όποτε μπορώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή μου και προσωπικά σαν Δέσποινα Μυραράκη αλλά και σαν παρουσιάστρια του Castle Trust που σας έχω κοντά μας και σας φύγω το χέρι και μας τιμάτε σήμερα ως συλλέκτρια. Μα γι' αυτό ακριβώς. Φυσικά και έχετε μια πολύ θαυμάσια ζωή, μια παραμυθένια ζωή θα έλεγα. Την ξέρουμε λίγο πολύ όλοι. Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν θα σταθούμε εκεί. Όχι, καθόλου. Σας έχουμε θαυμάσει, σας έχουμε αγαπήσει και εξακολουθούμε. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, μέσα από αυτά τα τόσα πολλά χρόνια που έχετε γυρίσει πολύ τον κόσμο, έχετε ταξιδέψει. Παντού. Παντού. Σας αρέσει να ψαχουλεύετε, να ψάχνετε. Κοιτάξτε, εγώ επειδή γεννήθηκα μέσα σε τέτοια πράγματα. Οι γονείς σας ήταν συλλέκτες αντικών. Είναι η ιστορία της οικογένειάς μου που ξεκινάει από τον παππού μου. Δηλαδή, όταν έρθει στο σπίτι μου, εγώ του λέω είναι antique shop. Θέλετε τώρα να μου πείτε λίγα λόγια για αυτό το υπέροχο παραβάν που μας έχετε φέρει. Τι λόγια να σας πω περισσότερα από αυτά που... Πώς το αποκτήσατε, το βρήκατε μέσα στο σπίτι του. Όχι. Ναι, γιατί ήταν από τον παππού μου. Είναι λοιπόν κοιμήλιο, από γενιά σε γενιά. Ο παππούς το έδωσε στον μπαμπά και το πήρατε εσείς, βέβαια. Το αντικείμενο αυτό ήταν του παππού μου και το λάτρεψα χωρίς να τον έχω γνωρίσει και να τον έχω δει ποτέ μου. Εδώ, όπως ξέρετε, έχουμε τον εκτιμητή στην εκπομπή μας και εκείνος θα μας δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία τις εκτιμήσεις και τι ακριβώς είναι εύχομαι το παραβάν. Εύχομαι να το δούμε με αγάπη, γιατί αυτό έχει πολύ αγάπη. Ανυπομονούμε, Θάνο μου, να πάνω σε ακούσουμε. Φωτογραφίες θα δώσω όποιος, αν το πάρει κανένα. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, το ότι υπάρχουν οι φωτογραφίες και το ιστορικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχει προέλευση, δεν είναι απλά ένα παραβάν που έχει έρθει. Όχι. Το οποίο και μόνο του σαν αντικείμενο φαίνεται ότι είναι ένα υψηλής ποιότητας. Το οποίο θα αναλύσουμε. Ναι. Μιλάμε για τέλη 19ου, αρχές 20ου. Βρισκόμαστε στο κίνημα Art Nouveau, καθαρά ένα Art Nouveau παραβάν. Έχει αλλαχθεί η ταπετσαρία, αλλά έχει αλλαχθεί στο παρελθόν. Οπότε για έχει πολλά χρόνια, αποκτήσει πολλά ήδη χρόνια. Μια πατίνα και έχει μπει σωστό χρώμα. Φαίνεται δηλαδή αυτό η παλαιότητα. Το διάλεξα εγώ. Είναι ξυλόγλυπτο. Οι καμπύλες αυτές για να γίνουν έχουν αρκετή δουλειά. Και αγαπητά είναι. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό και νομίζω Δέσποινα θα συμφωνήσει είναι η προέλευσή του. Κυρία Διαλυνά, έχετε κάποια στο μυαλό σας τιμή εκτίμηση για αυτό το παραβάν? Όχι, θα ήθελα να ακούσω. Ωραία. Είσαστε έτοιμοι να κάνετε την ερώτηση κλειδί στο Θάνο, τον εκτιμητή μας? Μπορείτε να μου πείτε πόσο μπορεί να πάει αυτό το αντικείμενο που αγαπάω? Έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Το νούμερο ένα είναι πως είναι δικό σας, δηλαδή έρχεται από τη δική σας συλλογή. Άλλο πλεονέκτημα είναι η ποιότητά του. Σε αρκετά καλή κατάσταση. Υπάρχουν όλα τα ιστορικά καταγεγραμμένα, όπως αναφέρετε, φωτογραφίες. Αν το πάρει κανένας, θα τους τα πει. Έχετε και φωτογραφίες που μπορεί να φαίνεται και κάποιο άλλο έτσι σημαντικό πρόσωπο στο παραβάν, σε κάποιο πάρτι, σε κάποια εκδήλωση. Δεν θέλω να τα λέω, γιατί δεν μ' αρέσει να τα λέω. Αλλά όταν ήρθε ο Καραμαλής, ο μεγάλος, στο σπίτι, είχε εντυπωσιαστεί. Να ακούσουμε τώρα την τιμή εκτίμηση. Η τιμή εκτίμηση για το υπέροχο παραβάν. Mm-hmm. Είναι τετραψήφια. Εξαρτάται. Πόσα τετραψήφια είναι. Η τιμή εκτίμησης, κυρία Διαλυνά, είναι 1.000 ευρώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ελπίζω να μπορέσετε να πάρετε πολύ περισσότερα, γιατί έχει το πλεονέκτημα το ότι το παρουσιάζετε εσείς. Μα 1.000 ευρώ μόνο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι με αυτά τα λεφτά θα μπορούσα να τα αφήσω. Πόσο περίπου εσείς θα θέλατε? Τουλάχιστον να ξεκινάει από 3.
3.000 ευρώ να ξεκινάει και όπου φτάσει. Ναι, ωραία. Εγώ σας το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Να πουληθεί πάρα πολύ ψηλά και να σας φιλοξενήσουμε και άλλη φορά εδώ στο Castle Trash. Θα χαρώ πάρα πολύ. Με χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ. Σας ευχαριστώ ειλικρινά. Και χάρηκα ιδιαίτερα που σας είδα και είσαστε τόσο όμορφοι. Αχ, σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπαίνω στο δωμάτιο των αγοραστών και θα διεκδικήσω την μεγαλύτερη τιμή για το αντικείμενό μου, αυτό το παραβάν, γιατί το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι από τα μεγαλύτερα αντικείμενα πάντως που έχουν έρθει. Η κυρία Γιαλινά. Γεια σας, καλησπέρα σε όλους σας. Αυτό είναι μεγάλη έκπληξη. Γεια σας. Ευχαριστώ και για μένα είναι μεγάλη τιμή μας που είστε εδώ μαζί μας. Και η δικιά μου. Γιατί σας παρακολουθώ πάρα πολύ και μου είναι πάρα πολύ ευχάριστη αυτή η εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαιρόμαστε πολύ που βλέπετε την εκπομπή μας. Έχουμε συναντηθεί και στην καλερί μου, στο Κολωνάκι άλλοτε. Α, μάλιστα, τώρα το θυμάμαι. Είναι πολλά χρόνια όμως. Είστε συλλέκτρια από ό,τι θυμάμαι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ γιατί έχουν ιστορία από την οικογένειά μου. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα με αυτά. Και είχα ένα πάθος από μικρό παιδάκι. Να σας βοηθήσω να το αποκαλύψουμε. Ναι, βεβαίως. Τάσο, ο floor manager, έχεις την καλοσύνη να μας βοηθήσεις. Έλα floor, γλυκό αγόρι, πάμε δυνατά. Παραβάν. Εξάφυλλο παραβάν. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπουμε εδώ μαζί μας. Θα θέλαμε όμως να μας πείτε την ιστορία αυτού του αντικειμένου που φαίνεται πράγματι ότι είναι ένα έργο τέχνης. Ο παππούς μου ήταν ο ίδιος συλλέκτης. Του άρεσε, δεν ξέρω αν ήταν συλλέκτης, γιατί εγώ δεν το γνώρισα ποτέ, ούτε τη γιαγιά μου. Του άρεσαν πάντα τα φύνα και τα ωραία πράγματα και τα παλιά τα πράγματα. Άρα αυτό ήταν κληρονομιά δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Καταπληκτικό. Λοιπόν, αυτά είναι δύο υπέροχα παραβάν τρίφυλλα με κομπλέ υφάσματα τα πετσαρίες. Αυτά τις αφήνεις τα πετσαρίες, τις έχω βάλει εγώ μετά. Αποδίδονται και στην εποχή τους. Ναι, αλλά είναι πάνω σε εγώ... Με φύλλο χρυσού, ωραία μπιζουταρισμένα κρύσταλλα. Ναι, γιατί προσπάθησα να βρω κάτι που να μοιάζει με αυτό που ήταν. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είναι αρχές του 20ου αιώνα πάντως. Δεν ξέρω ο Θάνος πώς το έχει δει, αλλά νομίζω ότι είναι Louis XIV και είναι πολύ ιδιαίτερα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το αντικείμενο. Έχει κάποιες φθορές από τον χρόνο, αλλά λογικό μετά από τόσα χρόνια. Ναι, έχει πάρα πολύ ωραίο υλικό. Αυτά γίνονται μεγάλα και κλείνουν και τελείως. Σε ένα σωστό μάστορα και θα φτιάξει μια χαρά. Ναι, σε αντίθετη άποψη, αν έχει φθορές, θα είναι πολύ ωραίο να παραμείνει έτσι. Είναι... Και εγώ έτσι νομίζω. Η λεπτομέρεια και είναι στην ατέλεια. Το τέλειο δεν το ψάχνει κανείς. Ναι, και εγώ έτσι νομίζω, διότι δεν νομίζω ότι. Γιατί ήταν πάρα πολύ καλά διατηρημένα στο σπίτι. Με ενδιαφέρει πολύ και θα προσπαθήσω να το διεκδικήσω. Είναι πολύ ωραίο. Κυρία Πλευράκη, κοψή εσείς. Κοψώ και το παραβάν μου. Εύχομαι να συναντηθείτε. Θα σας τέριαζε καλά. Κυρία Γιαλινά, είναι μεγάλη μου χαρά που είστε εδώ σήμερα και φαίνεται αυτό το υπέροχο κομμάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι και σε πολύ καλή κατάσταση για τα χρόνια του. Ήταν μέσα σε αγάπη, δεν ήταν περιφρονημένο. Αν συμφωνήσουμε, θέλω να πάει κάπου που να το αγαπήσουν και θα το στείλω όλα τα ντοκουμέντα του. Μία φωτογραφία με εσάς δίπλα του αρκεί. Μην ανησυχείτε για την ιστορία. Ούτως ή άλλως θα το ακούσουν όλοι και από αυτό και μόνο του ουσιαστικά έχετε βάλει παπικό σιγήλιο στην ιστορία του αντικειμένου. Εμείς έχουμε την άποψη. Πάρα πολλές προσωπικότητες που είχαν έρθει στο σπίτι μου έχουν περάσει από αυτό μέσα. Βλέπω τους αγοραστές και είμαι σίγουρη ότι θα κάνω την καλύτερη αγορά γιατί είναι το καλύτερο πράγμα που μπορώ να τους δώσω. Το συγκεκριμένο παραβάν θα μπορούσε άνετα να βρίσκεται στην Γκαλερί Τσαγκαράκη. Ο Φίβος και η Ειρήνη όμως είναι επίσης λάτρεις του κλασικού στυλ. Εσείς από το σπίτι, σε ποιον ποντάρετε? Δημήτρη Δεμετζή, θα ήθελες να προσφέρεις ναι, αμέ, την πρώτη προσφορά. Εγώ λοιπόν θα αρχίσω την προσφορά τυπικά ναι. Και θα προσφέρω 400 ευρώ για να δώσω και στα παιδιά τη δυνατότητα να δώσουν και αυτοί με τον τρόπο τους αυτό που θα πρέπει να δώσουν. Κυρία Δεμετζή, 400 ευρώ. Άκουσα καλά. Αυτά τα παραβάν είναι... Πολύ ενδιαφέροντα, θεωρούνται πλέον συλλεκτικά στην εποχή μας, ανεξάρτητα αν σήμερα τα σπιτικά πλέον είναι πιο μοντέρνα. Ναι, αλλά μέσα σε μοντέρνο είναι ωραίο να βάζεις και ένα και ένα ωραίο παλαιό αντικείμενο. Λοιπόν, και εγώ θα συμμετέχω και θα προσφέρω 600 ευρώ. Κύριε Τσακαράκη, σας εκτιμώ, αλλά τα 600 ευρώ για το παραβάν είναι πολύ λίγα.
Και εγώ θα συμμετέχω γιατί μου αρέσει. Είναι για μεγάλο χώρο εννοείται, γιατί έχει 6 φύλλα, δεν συνηθίζεται. Για να φανεί θέλει άνοιγμα. Θα προσφέρω 700 ευρώ. Παρόλο που συνήθως μου αρέσουν και τα ογκώδια αντικείμενα και τα περίεργα, έρχομαι από μια οικογένεια όπως και εσείς που έχει μια ιστορία με αυτά τα αντικείμενα και η αλήθεια είναι ότι πλέον έχει αλλάξει λίγο το ύφος μου. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα συμμετέχω, διότι. Εσείς δεν υπάρχει... πάντα από ό,τι θυμάμαι δεν συμμετέχετε. Εγώ δεν συμμετέχω. Μην παρεξηγήσετε. Μου κάνει εντύπωση πως δεν συμμετέχετε σε αυτή τη δημοπρασία. Αρνητική. Κυρία Διαλυνά, επειδή αυτό το αντικείμενο κουβαλάει κάτι από εσάς, την ενέργειά σας, την προσωπικότητά σας και φυσικά ανήκει στην οικογένειά σας, όπως μας είπατε, εγώ θα προσφέρω 800 ευρώ και εύχομαι πραγματικά να γίνει δικό μου. Ναι. Κυρία Πλευράκη, τα 800 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ λίγα. Λοιπόν, θα προσφέρω 900 ευρώ και για να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η δημοπρασία. Εγώ θα τα αφήσω πάνω σας, μου φαίνεται. Δεν θα συνεχίσω άλλο. Είμαι εκτός σε αυτή τη δημοπρασία. Είναι πανέμορφο, είναι ένα κόσμημα στο χώρο, αλλά θέλει το χώρο του. Και για να μην είναι σε μια αποθήκη και να είναι σε ένα σπίτι που θα μπορεί να ταιριάξει και να το τιμά και να το τιμήσει, θα μείνω εκτός. Η Ειρήνη βλέπω ότι το θέλει πάρα πολύ και θα δώσω τη δυνατότητα για να το αποκτήσει η Ειρήνη. Θα κάνω την τελευταία μου προσφορά, θα είναι στα 1000 ευρώ. Μ' αρέσει καθαρά αισθητικά και εκτιμώ την τέχνη πολύ. Πώς τη βλέπετε αυτή την προσφορά της Ειρήνης? Είναι χαμηλή, ε. Με πόσο θα ήσασταν ικανοποιημένη? Μη ρωτάτε εμένα. Εγώ θα σας έλεγα ένα υπέρογκο ποσό. Κυρία Διαλυνά, αυτή τη στιγμή η προσφορά είναι στα 1000 ευρώ. Δηλαδή, δεν μπορείτε να πάτε καθόλου παραπάνω? Δυστυχώς όχι, γιατί... Μα είναι δυνατόν. Κυρία Διαλυνά, είμαι απόλυτα σύμφωνος μαζί σας όσον αφορά... Συναισθηματικά σας το λέω. Συναισθηματικά έχετε δίκιο. Δηλαδή, δεν μπορείτε, για σκεφτείτε λίγο παραπάνω. Θέλω να το πουλήσω, αλλά στη μεγαλύτερη τιμή που γίνεται, διότι δεν θέλω να το πάρω πίσω. Και δεν είναι μια κακή προσφορά πάντως. Είναι. Είναι μια ισορροπημένη προσφορά. Αν δεν θέλετε να το δώσετε, το σέβομαι και το ακούω. Δηλαδή δεν μπορεί να φτάσει έστω για να μην αισθανθώ ότι το πέταξα 1500. Δεν μπορώ να ανέβω δυστυχώς. Ότι φύγαμε από αυτό το χιλιάρικο. Καταλάβετε το συνέστημα που θα είναι μεγάλη μου τιμή να πάρω το παραβάν και πιστέψτε με, θα το αγαπήσω και θα το εκτιμήσω όπως και εσείς. Έχουμε συμφωνία. Δηλαδή να του πω goodbye. Να του πείτε και πάει σε καλά χέρια. Έχουμε συμφωνία. Μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή δεν έχω χώρο να το κρατήσω, σας το παραδίδω. Μην κλαίτε. Να ξέρετε, θα το βάλω στο σπίτι. Δεν θα ήθελα να το πω. Ευχαριστώ καθόλου. Είναι θέματα χώρου που το κρατάω. Δεν είναι θέματα χρημάτων. Θα τα πω. Συγκινήθηκα γιατί είναι σαν να έχανα ένα δικό μου άνθρωπο. Το είχα αγαπήσει τόσο πολύ. Είχα ζήσει τόσα χρόνια μαζί με αυτό. Μπορούσα να μην συγκινηθώ. Εύχομαι όποιος το πάρει να το αγαπήσει. Ευχαριστώ. Να πάτε στο καλό σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να. Γεια χαρά σας. Στο καλό, στο καλό. Γεια σας, γεια σας. Εύχομαι η κυρία Πλευράκη που το πήρε να το χαρεί, να το δώσει σε ανθρώπους που πραγματικά θα τα αγαπήσουν.